Γεννήθηκα στην Τζίμοβα, τη σημερινή Αρεόπολη, το 1773, ως έκτος και τελευταίος μπέις της Μάνης. Γόνος της ιστορικής οικογένειας Μαυρομιχαλαίων, ο πατέρας μου, Πιέρος Μαυρομιχάλης, ηγήθηκε της Μάνης, ενώ η μητέρα μου, Κατερίνη Κουτσογρηγοράκη, καταγόταν από τον ηγεμόνα της Λακωνίας. Από μικρή ηλικία, μοιήθηκα στα όπλα και στις πολεμικές τέχνες, διακρινόμενος για την ευφυΐα, την τόλμη και την ηγετική μου φυσιογνωμία. Η εφηβεία μου σημαδεύτηκε από τον διωγμό των κλεφτών, όπου η Ανδρία μου έλαμψε, σώζοντα πολλού από βέβαιο θάνατο και βοηθώντα του να διαφύγουν στα επτάνησα. Η συνθήκη του Τίλση το 1807, με την κατάληψη των επτανήσεων από του Γάλλου, άνοιξε νέου ορίζοντε. Συνεργάστηκα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρόνη, οραματιζόμενη την απελευθέρωση τη Πελοπονίσου και καλλιεργώντα σχέσει με τον Απολέοντα. Το 1818, μοιήθηκα στη φιλική εταιρεία, αφιερώνοντα όλε μου τι δυνάμει στον αγώνα για την ανεξαρτησία η κήρυξη της Επανάστασης βρήκε τη μάνη έτοιμη, με εμένα στην ηγεσία. Η Ανδρία μου στις μάχες της Αρεόπολης, της Βλαχέρνας, του Νεοκάστρου και αλλού, ανέδειξε τη στρατηγική μου ευφυΐα και την αφοσίωσή μου στην πατρίδα. Η απελευθέρωση ήρθε με θυσίες, αλλά άνοιξε τον δρόμο για την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Αφοσιώθηκα στην οικοδόμηση του νέου έθνους, υπηρετώντας ως πρωθυπουργός και ηγούμενος του εκτελεστικού σώματος. Η θητεία μου σημαδεύτηκε από κοσμογονικέ αλλαγέ, προσπάθειες για την οργάνωση του κράτου και την αντιμετώπιση εξωτερικών και εσωτερικών προκλήσεων. Δυστυχώ, η μοίρα μου έμελε να είναι τραγική. Το 1848, δολοφονήθηκα μαζί με τον γιο μου Γεώργιο, αφήνοντα μία κοιλίδα αίματο στην ιστορία. Παρόλα αυτά, η κληρονομιά μου παραμένει ζωντανή. Η μνήμη μου τιμάται ω ηγέτη, αγωνιστή και οραματιστή τη Ελλάδα. Είμαι ο Πετρόμπεϊς Μαυρομιχάλης και η ιστορία μου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ίδια την ιστορία της Ελλάδας.